Στη Λέσβο θεωρώ ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς, όχι η Λέσβος. Η Λέσβος από μόνη της η Λέσβος έχει τεράστια δυναμική. Αντιλαμβάνεστε όλοι από όποιο χώρο και να βρίσκεστε ότι είμαστε σε ένα νησί έφορο, μεγάλο, με εναλλαγή πολλών και καλλιεργειών και τοπίων και τα πάντα. Δυστυχώς έχουμε μία ιδιοσυγκρασία λίγο διαφορετική. Και αυτό είναι ουσιαστικά για μένα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η συνεννόηση, το πρόβλημα είναι να βλέπουμε το πρόβλημα έτσι όπως είναι και να προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Και δεν περισσεύει κανένας που πραγματικά χρειάζεται, πραγματικά θέλει να βοηθήσει αυτόν τον τόπο. Δεν περισσεύει κανένας. Θέλει λίγο να αυξήσουμε τη δυναμική της συλλογικότητας. Δεν υπάρχει συλλογικότητα. Ο καθένας προσπαθεί μόνος του. Η συνεχή αστοχία του ελαιώνα μας, όχι για ένα, όχι για δύο, ενδεχομένως να είναι από ό,τι ακούω και από μια μελέτη που υπάρχει μέσω του ΕΛΓΑ, είναι ίσως 7 χρόνια η αστοχία, δημιουργεί και άσχημες... Όταν λέτε αστοχία, τι εννοείται ακριβώς? Δεν μπορούμε, ενώ μέσος όρος της παραγωγής μας ήταν γύρω στα 14.000 τόνους, έχουμε πέσει κάτω από τις 3.500-4.000 τόνους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε προϊόν. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο στη Λέσβο δεν είναι το ποιοτικό. Το ποιοτικό υφίσταται. Γιατί πιστεύω ότι το προϊόν, οι ποικιλίες μας, η μοναδικότητα των ποικιλιών μας είναι καθοριστική, καθώς και οι μελέτες που έχουν γίνει από εξαίρετους επιστήμονες έχουν δείξει τα χαρακτηριστικά του λεσβιακού ελαιολάδου και το έχουν αναδείξει στα καλύτερα το αποδεικνύουν και τα βραβεία που έχουν πάρει οι διάφοροι παραγωγοί και μεταποιητές. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί και δεν εστιάζεται εκεί. Για μένα το πρόβλημα εστιάζεται στην παραγωγή. Εντάξει όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε και την παραγωγή, γιατί τι να τα κάνεις όλα αυτά όταν δεν έχεις προϊόν. Φτάσαμε δηλαδή στην άλλη άκρη. Το προϊόν, ενώ έχει πολύ καλή τιμή, ενώ το προϊόν έχει πολύ καλή τιμή, τονίζω, δεν υπάρχει προϊόν. Στην προκήρυξη που έρχεται η επόμενη, που αφορά την βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, ένα κονδύλι που πανελλαδικά θα είναι γύρω στα 490 εκατομμύρια, ενδεχομένως να είναι και περισσότερα, έχουμε ήδη ξεκινήσει και εμείς σαν επιμελητήριο με επιστολή στον Υφυπουργό, καθώς και στον δικό μας βουλευτή, τον κύριο Αθανασίου, που σε συνεργασία προσπαθούμε να πετύχουμε πρώτα τόσο την περιφερειοποίηση του προγράμματος, δηλαδή το πρόγραμμα να έχει συγκεκριμένο κονδύλι για το Βόρειο Αιγαίο, και τόσο όσο και την αύξηση όσο μπορούμε περισσότερο του ποσοστού των χρημάτων που θα έρθουν στο Βόρειο Αιγαίο. Ξέρετε ότι υπάρχει αρκετά σοβαρό ενδιαφέρον τόσο στη βιολογική γεωργία όσο και στη βιολογική κτηνοτροφία. Είναι ένα επιπλέον εισόδημα το οποίο το χρειάζεται. Το χρειάζεται ο νησιώτης, το χρειάζεται το Βόρειο Αιγαίο και νομίζω ότι το παρελθόν έχει δείξει ότι σε αυτό το πρόγραμμα, συγκεκριμένα σε αυτό το πρόγραμμα, πρωτοστατεί. Σε αυτό το πρόγραμμα ποιοι μπορούν να ενταχθούν? Σε αυτό το πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι μάλλον θα υπάρχουν 4 υπομέτρα. Θα είναι 2 υπομέτρα στο πρόγραμμα της γεωργίας και 2 στο πρόγραμμα της κτηνοτροφίας. Δηλαδή ουσιαστικά είναι η διατήρηση, αυτοί που είναι ήδη βιοκαλλιεργητές και διατηρούν, και αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τη μετατροπή. Στο πρόγραμμα της διατήρησης ουσιαστικά εμπλέκονται αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει σύμβαση με τον πιστοποιητικό οργανισμό μέχρι τις 30/12 του 20. Αυτοί που πρόκειται να τα μετατρέψουν, δηλαδή από απλά σε βιολογικά. Αυτή είναι η επόμενη κατηγορία. Ναι. Πόση έκταση θα πρέπει να έχουν? Κοιτάξτε να δείτε, η έκταση δεν παίζει τόσο μεγάλη σημασία, γιατί πρέπει να έχουν πάνω από 3 θέματα, αλλά δεν είναι τόσο η έκταση. Είναι να δει ο παραγωγός, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, το συν και το πλήν. Δηλαδή το τι δίνεις και το τι παίρνεις.
Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Τώρα, το ενδιαφέρον κυρίως είναι για εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι πάνω από 20-25 και παραπάνω λίγο στρέμματα. Γιατί εκεί υπάρχει και μία διαφορά όσο αφορά και το πριμ. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός το πριμ, έτσι, να μην εστιαστούμε μόνο στο πριμ, είναι και το προϊόν. Που το προϊόν δίνει προστιθέμενη αξία. Το προϊόν αυτή τη στιγμή έχει διαφορετική αξία στα ράφια και στην συνείδηση του κάθε καταναλωτή. Άλλο να λες παίρνω βιολογικό προϊόν και άλλο το συμβατικό. Στα προγράμματα των νέων αγροτών έχει εξαγγελθεί και το εξής, ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να προκηρύσσονται ανά 2 χρόνια. Δηλαδή θα έχουμε προκήρυξη και το 23 και το 25. Τουλάχιστον αυτός είναι ο σχεδιασμός τους αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχουμε δηλαδή παρατεταμένες μεγάλα κενά. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρχει και καλύτερη διαχείριση από τους υποψηφίους, στο ότι ανάλογα από ότι ο καθένας είναι έτοιμος, δεν θα έχει μεγάλο κενό δηλαδή να μπορεί να μείνει εκτός, θα μπορέσει να συμμετέχει στο εκάστοτε πρόγραμμα. Και με πάρα πολύ ψηλά πριμ, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα πριμ αυτή τη στιγμή είναι στις 40.000 για τις ορεινές, μάλλον για την κτηνοτροφία μας, και 37.500 για τη γεωργία. Από τα προγράμματα που έχουν λάβει χώρα εδώ στη Λέσβο, ποια θεωρείτε ότι είναι εκείνα που βοήθησαν ουσιαστικά τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα? Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μία ανάκαμψη όσο αφορά τα επενδυτικά προγράμματα, κυρίως στην κτηνοτροφία. Και δεν είναι τυχαίο που όλων ο σχεδιασμός σε πανελλαδικό επίπεδο είναι πάνω στην κτηνοτροφία. Θα δείτε ότι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι μπαίνουν στη λογική της δημιουργίας σύγχρονων σταυλικών εγκαταστάσεων με αρμεχτήρια, με μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα με τους Ευρωπαίους, στον οποίον αποσκοπούν στο να μηχανοποιήσουν την παραγωγή και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας. Έχουμε σαν νησιά πολύ καλή επιδότηση, ένα πολύ καλό δέλεαρ, δηλαδή έχουμε ένα 75% που αυτή τη στιγμή η υπόλοιπη Ελλάδα δεν το διαχειρίζεται. Διαχειρίζεται στο 50 με 60%. Σε εμάς είναι 75%, στους νέους αγρότες 80% και στα σχήματα έχει φτάσει μέχρι 85%. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει χρηματοδότηση και βοήθεια, πολύ μεγάλη βοήθεια. Και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Ενώ είχαμε σχέδια στην περιφέρειά μας σε αριθμό γύρω στα 300-350, στην τελευταία προκήρυξη είχαμε 1200-1250. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι το ενδιαφέρον εκτοξεύτηκε. Θεωρώ ότι οι νέοι, γιατί κυρίως για τους νέους απευθυνόμαστε, αν συμβουλευτούν σωστά το σύμβουλό τους, αν θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το αντικείμενο, έχουν τη δυνατότητα με τα εργαλεία που υπάρχουν να στήσουν μία πολύ αξιόλογη και δυναμική επιχείρηση. Θέλει λίγο προσοχή και να μην χάνουν τις ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες δίνονται, στις ευκαιρίες πρέπει να συμμετέχουν οι νέοι και να μην τις χάνουν. Ξέρουμε ότι η Λέσβος είναι ένα νησί που η οικονομία του στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Το προηγούμενο διάστημα το ΓΕΟΤΕ είχε κάνει διάφορες συναντήσεις προκειμένου να συζητήσει και να μεταφέρει τα προβλήματα. Θέλετε να μας πείτε τι έγινε ακριβώς? Το ΓΕΟΤΕ δεν θα μπορούσε να ήταν αμέτωχο σε θέματα που αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα. Πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε αυτές τις ημερίδες και να μεταφέρουμε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό χώρο, τόσο στο χώρο του γάλακτος όσο και στο χώρο της ελιάς, του λαδιού. Παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Χαράλαμπου Αθανασίου, στον υπουργό ή τέλος πάντων στα επιτελεία
της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή πρώτη κίνηση, δεν φτάνει, θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια, γιατί μπορεί να έγινε μια καταγραφή των θεμάτων, των προβλημάτων, αλλά θα χρειαστεί δρόμος για να βρεθούν λύσεις και τρόποι, τέλος πάντων, να προσεγγίσουμε καλύτερα τα προβλήματα. Είμαστε σε μια κριτική περιφέρεια με ιδιαίτερα προβλήματα που δυστυχώς αυτά τα προβλήματα ποτέ δεν τα αναδείξαμε, ποτέ κάποιος δεν κάθισε να δώσει, συζητιέται επί πολλά έτη το θέμα της νησιωτικότητας. Και που συζητιέται τι γίνεται. Δεν μπορέσαμε ποτέ να εμβαθύνουμε και να δούμε τη διαφορά αυτής της νησιωτικότητας, ώστε και να φανεί και στον αγρότη μας. Αλλά όχι μόνο και στον αγρότη, και ακόμα και στον επιχειρηματία, ακόμα και στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις ακριτικές περιοχές. Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πώς επηρεάζει η νησιωτικότητα τον αγρότη της Λέσβου? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα στην κτηνοτροφία. Τα μεταφορικά που χρειάζονται αυτή τη στιγμή για να έρθουν οι ζωοτροφές και το κόστος των ζωοτροφών καθιστά πολύ μη ανταγωνιστική, μάλλον, τη δυναμική που έχει ένας αγρότης της Λέσβου με έναν αγρότη της Θεριάς. Αντιλαμβάνεστε ότι η θάλασσα δημιουργεί κάποια θεματάκια τα οποία χρειάζεται αυτή τη βοήθεια. Υπάρχει επιδότηση ζωοτροφών, βέβαια δεν αρκεί. Με πολλά άλλα προβλήματα. Με προβλήματα που δημιουργούνται με έναν ανταγωνισμό διαφορετικό μεταξύ των ιδιωτών και των συνεταιριστών. Με προβλήματα τα οποία ο καημένος ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν θα μπορέσει ποτέ να πάρει αυτές τις διαφορές. Και καθαρά ανεβάζει και συνέχεια ανεβάζει το κόστος παραγωγής του προϊόντος του. Το ίδιο συμβαίνει, ας πούμε παράδειγμα, είχαμε μία καραντίνα με τα ζώα. Έσπασε η καραντίνα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τα ζώα. Μείωση και από εκεί του εισοδήματος πάλι για τον κτηνοτρόφο. Δεν έχει την επιλογή να πάει να επιλέξει και αυτός τις τροφές του. Είναι αναγκασμένος να είναι εγκλωβισμένος μέσα στο νησί και κάποιες εξαιρέσεις ενδεχομένως να υπάρχουν, αλλά όχι ο κανόνας. Στη δε ελαιοκομεία περιμένουμε από τους εμπόρους, δεν υπάρχει διακίνηση του προϊόντος έτσι όπως θα έπρεπε να υπάρχει, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Συγκεντρωτικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στη Λέσβο αλλά και σε άλλες περιοχές, υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις ως προς τη λύση τους? Παράδειγμα, στα σχέδια βελτίωσης. Όταν ξεκίνησαν τα σχέδια βελτίωσης, είχαμε μία, σαν Βόρειο Αιγαίο, είχαμε μία κατανομή 16%. Το 16 εκατομμύρια μάλλον. 16 εκατομμύρια. Αυτά τα 16 εκατομμύρια μετά έγιναν 46 εκατομμύρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είχαμε ένα μπόνους, μια βοήθεια πολύ σημαντική για την περιφέρειά μας. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Τώρα, στο θέμα, στις διάφορες προκηρύξεις που γίνονται, πάντα λαμβάνουν υπόψη και πάντα και εμείς σαν επιμελητήριο, το λέω και θέλω να το λέω συνέχεια και με τη βοήθεια της πολιτικής που κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Αθανασίου, προσπαθούμε να τραβήξουμε περισσότερα κονδύλια για να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σαν περιφέρεια. Τώρα, στους νέους αγρότες, να σας δώσω για παράδειγμα, οι νέοι αγρότες. Ξεκινήσαμε με μια κατανομή στα οποία στα 420 εκατομμύρια μας δόθηκε σε πρώτη φάση, θα μας δινόταν γύρω στα κάτι λιγότερο από 15 εκατομμύρια. Με παρεμβάσεις στα 15 έγιναν 19. Αυτή τη στιγμή έχουμε 859 προτάσεις. 859 προτάσεις στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια άνω τελεία και να πω το Νότιο Αιγαίο, για να μην αφήσω και το Νότιο Αιγαίο, είναι πλήρες καλυμμένο. Το Νότιο Αιγαίο δηλαδή με την κατανομή που πήρε των χρημάτων περάσαν όλες οι προτάσεις του. Με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη στιγμή ένα πλεόνασμα και προσπαθούμε αυτό το πλεόνασμα να μεταφερθεί στο Βόρειο Αιγαίο. Οπότε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ακόμα θέσεις στο Βόρειο Αιγαίο. Υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο, θετικότατη ανταπόκριση από το Υπουργείο και από τον Υφυπουργό, τον κύριο Σπίλιο, ο οποίος θέλει να βοηθήσει
το βόρειο Αιγαίο.